Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να έχουμε αυτή τη συζήτηση. Μεγάλη μου τιμή, μεγάλη μου χαρά. Βρισκόμαστε νομίζω σε έναν υπέροχο χώρο, εδώ στην ταβέρνα Φωλιά, στην Νεράιδα. Ήθελα να ξεκινήσουμε με την σχέση στην περιοχή. Ο λόγος της παρουσίας σας είναι ομιλία αύριο το πρωί, Κυριακή πρωί. Ποια είναι η σχέση με την Δυτική Μακεδονία, τι σχέσεις έχετε? Η σχέση με την Κεντρική Μακεδονία είναι μια σχέση ιστορίας περισσότερο και προσέγγισης της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί ένας τόπος όπως η Κεντρική Μακεδονία και κυρίως τα Σέρβια που υπήρξαν μια από τις βυζαντινές πόλεις και η οποία θα έπρεπε με κάποιον α ή β τρόπο να αναδειχθούν. Επομένως η επιλογή μετά από τις γνωριμίες και τις φιλίες που δημιουργήσαμε ήταν να κάνουμε αυτή την ομιλία που να έχει σαν θέμα βεβαίως την αρχιτεκτονική ασφαλείας, δηλαδή τα διεθνή διπλωματικά ζητήματα και την διπλωματική θέση της Ελλάδος. Είναι εντυπωσιακότατο το βιογραφικό σας. Είστε ένας από τους πλέον κατάλληλους Έλληνες για να συζητήσουμε ένα ανάγλυφο που δημιουργείται, το οποίο είναι εξαιρετικά περίεργο. Βιώνουμε πρωτοφανείς συνθήκες για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια πόλεμο στην Ευρώπη, αλλαγή των συνθήκων δυνάμεων. Πώς αντιλαμβάνεστε τη νέα Ευρώπη που δημιουργείται το τελευταίο διάστημα? Θεωρείτε πως είναι υποδημιουργία μια νέα ισορροπία δυνάμεων ή είναι φυσική εξέλιξη τα όσα ζούμε σήμερα κάποιων γεγονότων που είχαν συμβεί νωρίτερα? Πολύ σωστά το θέτατε, κύριε Χριστόδουλε. Δηλαδή, για να είμαι απόλυτα σαφής, δεν υπάρχει καμία ιστορική περίοδος που να μην δημιουργεί νέες εξελίξεις. Επομένως, ιδιαίτερα τώρα, η Ευρώπη δημιουργεί νέες εξελίξεις και δημιουργεί και νέες αφετηρίες εκκίνησης. Παρά το γεγονός ότι αποδεικνύεται λιγότερο ισχυρή από πλευράς οράματος η ηγεσιών πολιτικών, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι νέες αυτές εξελίξεις που συμβαίνουν κυρίως στο ευρωπαϊκό έδαφος και αναφέρομαι στον πόλεμο και στην εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, δημιουργούν ένα νέο μοίρασμα του χάρτη και ενώ μοίρασμα δυνατοτήτων, ευκαιριών και προσδοκιών για όλους μας και κυρίως για το κέντρο της Ευρώπης που πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να ζήσει μέσα από μία νέα αντίληψη το ότι δεν φτάνει να διαχειρίζεται την εξουσία αλλά πρέπει να έχει και την εξουσία. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πολύ σωστή παρατήρηση. Πριν φτάσουμε στο τι πρέπει να γίνει, τι θα μπορούσε ιδανικά να κάνει η Ευρώπη και αν θέλετε που έχουν κάνει λάθος οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ποιος είναι ο διαχείρισης της κατάστασης κατά τη γνώμη σας, ποιοι είναι, ας πούμε τραπεί όρος, οι παίκτες αυτού του παιχνιδιού σκάκι που βιώνουμε αυτό το διάστημα? Ωραία, ωραίο. Και αυτό που ρωτάτε είναι σημαντικό γιατί οι παίκτες είναι αυτοί που είναι ισχυρότεροι στη λήψη αποφάσεων. Mm-hmm. Δεν είναι αυτοί που είναι ισχυροί στις συναισθηματικές εκρήξεις ή στις αντιλήψεις πώς και τι και γιατί. Αυτοί οι οποίοι είναι ισχυροί στη λήψη των αποφάσεων είναι τα μεγάλα οικονομικά τεράστια συμφέροντα. Αν μην ξεχνάμε παραδείγματος χάρη ότι 8 από τις 10 μεγάλες εταιρείες που τροφοδοτούν με ενέργεια την Ευρώπη δεν είναι ευρωπαϊκές. Επομένως αυτοί είναι ισχυροί. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα ευρωπαϊκό πολιτισμό που παραμένει σε δύναμη με μεγάλη ισχύ, αλλά με μεγαλύτερη δηλαδή ισχύ αν θέλετε από άλλες υπήρους, αλλά και αυτός σε μια κατάσταση που πρέπει να εξελιχθεί. Δηλαδή δεν μπορεί καμία αντίληψη να μείνει στάσιμη εάν δεν δει το νέο γίγνεσθε. Και το νέο γίγνεσθε είναι αυτό που πολλές φορές έχω πει και έχω γράψει, αυτό που δημιουργεί την εικόνα των αυριανών κοινωνιών. Αδύναμων, ισχυρών, εξαρτάται από το πόσο εμείς θα το αντιμετωπίσουμε. Και κυρίως θα έλεγα ότι πίσω από όλα αυτά είναι παιδεία. Η παιδεία η οποία πρέπει να συνδυαστεί με την ιστορία της Ελλάδος και την ευρωπαϊκή ιστορία για να αναδείξει αυτό που λέμε νέα ευρωπαϊκή αντίληψη για τον χώρο. Η ευρωπαϊκή αντίληψη επίσης τίθεται ένα αμφιβόλο το διάστημα αυτό και πολύ
θεωρούν σαν επιχείρημα ότι δεν κατάφερε η Ευρώπη να κρατήσει μια κοινή θέση μπροστά στην ενεργειακή κρίση την οποία βιώνουμε. Ότι στο τέλος της ημέρας ο καθένας έκανε ό,τι μπορούσε για να σώσει τον δικό του εαυτό. Ήταν μια ήττα της ευρωπαϊκής ιδέας η διαχείριση του ενεργειακού που είναι σε εξέλιξη. Δεν θα σας μιλήσω για ήττα, αλλά η Ευρώπη δεν ήταν ενωμένη. Είναι σαφές ότι η Ευρώπη δεν είναι ενωμένη. Για να είναι η Ευρώπη ενωμένη πρέπει να ξεφύγει από την αντίληψη την μονεταριστική και την χρηματιστηριακή. Θα πρέπει να μπει σε μια αντίληψη πολιτική και μια αντίληψη παιδείας ευρύτερη, όπως σας είπα, και μια έξυπνης διπλωματικής αναγέννησης. Η διπλωματική αναγέννηση σημαίνει διπλωματικές πρωτοβουλίες. Από ποιον? Από το κέντρο της Ευρώπης. Και από το κέντρο της Ευρώπης σημαίνει ότι πρέπει να είναι καλυμμένοι οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί λαοί. Θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένοι, θα πρέπει να μην αισθάνονται ότι είναι απλά η πληβή ενός συστήματος που δεν δουλεύει. Γιατί δυστυχώς, και λυπάμαι που θα το πω, αυτή τη στιγμή ο λαός στην Ευρώπη, οι λαοί στην Ευρώπη ζουν με μεγάλη ανασφάλεια για το τι θα ξημερώσει αύριο, με τεράστια οικονομικά προβλήματα, με αδιευκρίνιστες συνθήκες για το ποιο θα είναι το μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να είναι ξεκαθαρισμένα, να είναι σοβαρά και να είναι, αν θέλετε, σημαία των νέων εξελίξεων για την Ευρώπη στο κόσμο. Καλείται η Ευρώπη να διαχειριστεί όρους όπως η ενεργειακή κρίση και η επισιτιστική κρίση, τους οποίους θεωρούσαν οι Ευρωπαίοι πολίτες που τους είχαν αφήσει πίσω μας εδώ και χρόνια, έτσι. Επιστροφή στο παρελθόν ή εικόνες από το μέλλον. Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί η επισιτιστική κρίση, όσο καιρό σοβούσε στην Αφρική, ας πούμε, δεν μας απασχολούσε, γιατί περνάγαμε καλά. Ένας καταναλωτισμός της ευρωπαϊκής κοινωνίας και βεβαίως και της Ελλάδος αντικατέστησε αυτό που θα έπρεπε να είναι δημιουργία και γέννηση νέων πολιτικών για το αύριο. Αυτό λοιπόν τώρα το αντιμετωπίζουμε εμείς οι ίδιοι. Και το αντιμετωπίζουμε εμείς οι ίδιοι διώχνοντας, αν θέλετε, τους πραγματικά ανθρώπους που έχουν μια δημιουργικότητα στην παιδεία και στην εκπαίδευσή τους και φέρνοντας μέσα στην Ευρώπη ένα νέο στοιχείο που δεν ξέρω πόσο ισχυρό θα είναι για να αναπτύξει τις κοινωνίες μας. Το στοιχείο των παράνομων μεταναστών. Οι οποίοι παράνομοι μετανάστες, και θέλω να το πω έτσι, είναι άνθρωποι που δημιουργούν μια γέφυρα για το τι στο μέλλον θα γίνει, δηλαδή είναι κάτι που ίσως να μην μπορεί κανείς να το εμποδίσει, αλλά είναι αβέβαιο ως προς την εξέλιξή του, δηλαδή τι θα γεννήσει. Η Ευρώπη έπρεπε ανεξάρτητα από αυτό να σταθεί σε μια αναγέννηση της ελληνικής παιδείας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και αυτό σημαίνει ισχυρά πανεπιστήμια, αυτό σημαίνει ισχυρή αντίληψη ταυτότητος για τον Ευρωπαίο και κυρίως ισχυρή αντίληψη ταυτότητος για τον Έλληνα. Θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω, ισχυρή αντίληψη της ταυτότητας και της γλώσσας της ελληνικής, η οποία έχει καταληφθεί. Πάμε λοιπόν στην Ελλάδα. Θέλω να μείνουμε σε αυτό. Είστε άνθρωπος που φαίνεται πως αγαπάτε την χώρα σας και πιστεύετε σε αυτή. Πώς αξιολογείτε την παρουσία της Ελλάδας στο διεθνές γίγνεσθε τα τελευταία χρόνια, αν γίνονται κινήσεις χειροποίησης? Δεν σας μιλήσουμε καθαρά πολιτικά, στο δούμε πιο σφαιρικά. Και πού θα μπορούσε να στηριχθεί η Ελλάδα για να ισχυροποιήσει την θέση στο διεθνές προσκήνιο? Εντάξει, είναι προτιμότερο να μιλήσουμε με όρους διπλωματικής συνοχής και διπλωματικού ρόλου. Γιατί το ότι κάθε ένας που προσπαθεί ή κάθε μία κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει ισχυρότερη την Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι αυτό γίνεται και στην πράξη. Είναι μία λαϊκή φράση ότι στο τέλος θα ξυρίσουμε το γαμπρό, που σημαίνει ότι θα δούμε κατά πόσο θα αναπτυχθεί η οικονομία της Ελλάδος, θα δούμε κατά πόσο θα αναπτυχθούν οι δομές, οι στρατηγικές της πατρίδος μας. Θα δούμε πόσο θα αναπτυχθεί η ελληνική κοινωνία. Ο Κλαούζεβιτς έλεγε ότι έστω και ένας μεγάλος πόλεμος δεν κρύβει παρά τη σταθερότητα ή την αστάθεια της εσωτερικής κοινωνίας. Επομένως, αν αυτό μας κάνει ισχυρότερους
ή ευτυχέστερους, θα το δούμε στην πράξη. Η αντίληψή μου είναι ότι κάθε ένας προσπαθεί να κάνει καινούργιες, να αναλάβει καινούργιες πρωτοβουλίες. Πρέπει να βουτήξουμε μέσα στην εσωτερική κατάσταση, χωρίς να είμαστε εσωστρεφείς, να είμαστε εξωστρεφείς, να κάνουμε έξυπνες διπλωματικές κινήσεις, αλλά να αντιληφθούμε ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μια μεγάλη κρίση. Η οποία κρίση πώς εκδηλώθηκε και πώς θα εκδηλωθεί κάτι. Η οποία κρίση εξαρτάται πόσο... Η κρίση αξιών, η οικονομική κρίση μόνο. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Δυστυχώς δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση. Δυστυχώς είναι κρίση δομών. Είναι κρίση κοινωνικής αντίληψης. Είναι κρίση αξιών του συστήματος που ανεξάρτητα αν δεν λειτουργήσε έπρεπε να υποκατασταθεί με γρήγορες κινήσεις. Κοιτάξτε, όταν ήμουνα 20 χρονών έδωσα μια συνέντευξη και κόπηκε η φράση που έλεγα ότι η αμφισβήτηση είναι η αρετή της νέας γενιάς. Μου είπαν αμφισβήτηση ποιων αξιών και λέω όλων. Αυτό, εάν δεν κοβότανε σαν αντίληψη και δεν υπήρχε λογοκρισία, ας το πούμε έτσι, έτσι και ήταν βέβαια δύσκολα τα πράγματα, ήταν μια εποχή διαφορετικών πολιτικών δεδομένων, δεν θέλω να αναφέρομαι σε τίποτα που να μας χωρίζει τους Έλληνες, θέλω πάντα με τον τρόπο μου να αναφέρομαι σε πράγματα που μας ενώνουν. Λοιπόν, εάν αυτό τότε δεν γινόταν από την φόρα της αντίληψης ότι έτσι προστατεύουμε τις παραδοσιακές αξίες, θα είχαμε σήμερα έναν πιο ευτυχέστερο Έλληνα πολίτη και μια πιο ισχυρή ελληνική κοινωνία. Γιατί αυτό πρέπει να είναι το δεδομένο. Για μένα είναι. Ό,τι και να έχεις πίσω, ο καλύτερος υπουργός εξωτερικών και να είσαι ή ο καλύτερος πρωθυπουργός, η κοινωνία σου αν δεν δρά με αναπτυξιακούς ρυθμούς, δηλαδή με δημιουργία, δηλαδή δεν φτάνει το πανεπιστημιακό δίπλωμα, δεν φτάνει το να είσαι διπλωμάτης, δεν φτάνει το να κάνεις επιχείρηση. Πρέπει όλα αυτά να συντείνουν σε ένα κανόνα δημιουργίας. Πώς δημιουργείς φαίνεται από το πόσο ανταγωνιστικά κινείσαι με τους αντιπάλους ή τους γείτονες. Κινούμαστε ανταγωνιστικά ή κινούμαστε σε μια χαμηλή πορεία ανάδειξης κάποιων ιστορικών γεγονότων και ιστορικών μεγάλων δημιουργιών που έκανε ο Έλληνας, αλλά που πλέον δεν ανταποκρίνονται όπως θα έπρεπε να ανταποκριθούν στο σύγχρονο κόσμο. Ποια είναι η σημερινή συσχέτιση δυνάμεων Ελλάδας και Τουρκίας σε διπλωματικό επίπεδο? Είστε εξαιρετικά έμπειρος στα θέματα αυτά. Ακούω από πολλούς ειδικούς, ναι ή χωρίς εισαγωγικά, να λένε ότι ο Ερντογάν χρησιμοποιεί μια τυχοδιοκτική πολιτική, παίζει σε πολλά ταμπλό, προσπαθεί να είναι πανταχού παρόν. Η Ελλάδα έχει μια δική της διαφορετική προσέγγιση. Στο τέλος της ημέρας, η εξίσωση τι πρόσημο έχει? Η εξίσωση έχει το εξής πρόσημο. Πρώτα απ' όλα, δεν συμφωνώ με το να δημιουργούμε αιστείες κριτικής σε άλλους, εκτός από την αυτοκριτική που πρέπει να κάνουμε στους εαυτούς μας. Εγώ επιμένω σε αυτό και θέλω να το πω και να το ξανατονίσω και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Το μεγαλύτερο ζήτημα είναι να δούμε τις εσωτερικές μας δομές. Να δούμε εμείς γιατί δεν έχουμε ακόμα ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Εμείς γιατί δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την πεπατημένη. Γιατί δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε έτσι διπλωματικές ενέργειες που να μας δικαιώνουν στο μέλλον και να ξεκολλήσουμε από τα παλιά πρότυπα συμπεριφοράς. Γιατί ήθελα να πω και αυτό, ότι η δική μου εμπειρία μέσα από τα 40 χρόνια διπλωματικής καριέρας είναι ότι όλοι μας θέλουν πιο κινητικούς και μας θέλουν πιο διεκδικητικούς αυτό που ζητάμε. Αλλά από την άλλη δεν μας θέλουν λαϊκιστές. Δεν μας θέλουν δηλαδή να έχουμε μια κούφια αντίληψη για τη διπλωματία. Πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη αντίληψη για τη διπλωματία ώστε να μας αναδείξει και να μας φέρει σε καλύτερη μοίρα από τη μοίρα των γειτόνων, οι οποίοι και αυτή τη δουλειά τους προσπαθούν να κάνουν όπως μπορούν καλύτερα, έχοντας βέβαια πολλές φορές καταπατήσει
την μορφή, την κάθε μορφή του δικαίου, βλέπετε στην Κύπρο. Έχουμε ακόμα στρατό κατοχής. Βλέπετε οι εγγύησεις. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν εάν ζητήσουμε να δημιουργηθεί μια Κύπρος ανεξάρτητη και μια Κύπρος που να μην δημιουργεί καταστάσεις υποτέλειας. Απ' την άλλη όμως θα πρέπει να δούμε, μπορούμε να φέρουμε σε πέρας αυτή την αποστολή. Έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους, έχουμε το κατάλληλο σύστημα. Έλεγα πάντα, γραφειοκρατία. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για να προχωρήσει μπροστά η Ελλάδα. Τι θέλω να σας πω, βλέπω στα Σέρβια και μου κάνει εντύπωση. Υπάρχουν πολλές δυνάμεις που κινούνται αντίθετα. Δηλαδή μέσα στο ίδιο το κράτος βλέπουμε να υπάρχει ο ένας που λέει αυτό και ο άλλος που λέει εκείνο. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι να δείχνεις τον τρόπο που ασκείς την εξουσία, αλλά είναι να έχεις την εξουσία. Ένας αποφασίζει. Δεν μπορεί. Θα γίνει αυτό που θα γίνει. Θα υποθούν αυτά που πρέπει να υποθούν. Θα γίνουν οι εισηγήσεις για τη γέφυρα, για τους βυζαντινούς χώρους, για τις εκκλησίες, για τα... Αλλά κάποιος θα πρέπει να αποφασίσει. Και οι αποφάσεις πρέπει να είναι αποφάσεις γρήγορες. Δεν μπορεί να καθυστερούμε και να έχουμε μία δεκαετία, μία εικοσαετία με ένα γραφειοκρατικό σύστημα παπαλαιωμένο και επίσης με ένα αξιοκρατικό σύστημα. Η αξιοκρατία είναι το δεύτερο που πρέπει να πω. Γιατί η αξιοκρατία δεν είναι από ποια σκούφια κατάγεσαι, αλλά ποια είναι η ικανότητά σου να δημιουργήσεις. Ούτε σε ποιον πολιτικό χώρο ανήκεις. Ήθελα να το ρωτήσω νωρίτερα, αλλά μου δώσατε το ερέθισμα. Η διπλωματία τελικά τι είναι, θέμα προσώπων, θέμα διαχείριση μια κατάσταση από κάποια πρόσωπα, ή είναι η δύναμη που έχει μια χώρα, είτε ενεργειακή πλέον, είτε οικονομική λίγο πριν, στρατιωτική πάντα? Όλα μαζί. Η διπλωματία είναι όλα μαζί. Η διπλωματία είναι αυτό που χρησιμοποιούν οι άλλοι, αυτό που μπορείς να χρησιμοποιήσεις εσύ, τη δυνατότητα που έχεις να κάνεις ανάπτυξη στη χώρα σου και όχι να δώσεις, ας πούμε, επιδοτήσεις, γιατί η επιδότηση είναι το πιο εύκολο πράγμα για να γίνεις αρεστός. Αλλά αυτό δεν είναι η διπλωματία. Η διπλωματία είναι να δημιουργήσεις τις δομές τις πραγματικές που να σε φέρουν σε μία αντιπαράθεση, με την καλή έννοια, με άλλους λαούς και με άλλες ενότητες εθνικές, ώστε να αναδειχθείς. Επομένως, η διπλωματία είναι και οι έξυπνες διπλωματικές κινήσεις, είναι και τα ορυκτά που έχεις τη δυνατότητά σου, είναι και ο τρόπος που έχεις μια προσωπική επαφή, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Την προσωπική επαφή που πρέπει να έχει κανείς, ανεξάρτητα αν αυτό δεν αρκεί. Γιατί το θέμα των διεθνών διπλωματικών σχέσεων είναι ζήτημα καθαρά συμφερόντων. Άρα δηλαδή, εάν έχεις μόνο την προσωπική επαφή και τα συμφέροντα δεν είναι με το μέρος σου, χάνεις το παιχνίδι. Θα πρέπει να δημιουργήσεις επομένως τις συνθήκες μιας δυνατότητας δικής σου ανταγωνισμού. Οι εκπρόσωποι μιας χώρας στο εξωτερικό έχετε περάσει, όπως είπατε, 40 χρόνια από τις θέσεις αυτές, θέσεις ευθύνης. Για κάποιους ένας πρέσβης είναι και λίγο απλά για να υπάρχει. Ποια είναι η ισχύς και ποια είναι η δυναμική που μπορούν να προσφέρουν στις σχέσεις δύο χωρών οι εκπρόσωποι της μιας χώρας στην άλλη, εντός των τυχών της άλλης? Να το προσδιορίσουμε σε ποσοστά, αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι μια ασφαλιστική δικλίδα ποιον άνθρωπο έχεις να υπερασπίσεις τα συμφέροντα της χώρας στο εξωτερικό. Αλλά συγχρόνως πόσο ακούς και πόσο βλέπεις την αντίληψή του και την πρότασή του και την εισήγησή του. Άρα θα πρέπει να το δούμε ένα πακέτο όλο μαζί. Δεν ξεκινάει μόνο από τους διπλωματικούς εκπροσώπους, ναι, αλλά εξαντλείται και στην Ευρωπαϊκή, από το πώς στο Υπουργό, στον Υπουργό τον ίδιο, στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Επομένως είναι ένα όλο που θα πρέπει να λειτουργεί με μια πειθαρχία και μια τάξη. Η γνώμη μου είναι να πατήσει σε ένα σύστημα που δεν είναι γραφειοκρατικό και να πατήσει για ένα δεύτερο σύστημα που να είναι αξιοκρατικό. Έχετε γνωρίσει οραματιστές πολιτικούς στην καριέρα σας, συνεργαστήκατε με οραματιστές πολιτικούς? Αν θέλετε, το ονομάζετε, αν θέλετε, όχι. Απλώς ήθελα να υπάρχουν. Δεν θέλω να εμπλακώ στην συζήτηση για την πολιτική, γιατί είναι μια συζήτηση η οποία δεν θα οδηγήσει σε αυτό που σας είπα. Ναι, σαφώς γνώρισα.
Υπήρξαν πολιτικοί με όραμα, όπως υπήρξαν και πολιτικοί που έβλεπαν καθαρά μόνο την εκλογική τους πελατεία. Κοντόφθαλμα. Έτσι, απόλυτα κοντόφθαλμα. Αυτό που έπρεπε όμως παράλληλα με το όραμα να χτιστεί είναι και η σχέση μέσα στις δομές του κράτους, ανάπτυξη των στρατηγικών δομών. Δηλαδή ο αντίπαλος ή ο συνεργάτης ή η κυβέρνηση, η μεν ή η δε του εξωτερικού να αντιληφθούν ότι είσαι ισχυρός. Έχετε απέναντί σας τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας και σας ζητά από την εμπειρία σου να μεταφέρετε με δύο λόγια, με δύο προτάσεις την άποψη, τι μπορεί να βελτιωθεί. Δεν μιλούμε για συγκεκριμένα σημεία, τι να κάνουμε με την Τουρκία, τι να κάνουμε με τις άλλες χώρες. Δύο κατευθυντήριες γραμμές που σας έχει κάνει ως την ευκαιρία η εμπειρία σας να προσφέρετε. Πολλές φορές μου ζητήθηκε μία άποψη. Ναι. Όχι, θέλω να πω και ήταν έτσι όπως το λέτε. Δηλαδή, σε δύο λεπτά να πω αυτό που ήθελα. Και επειδή συνήθως στις δικές μου αναφορές και στις δικές μου ενημερώσεις των κυβερνήσεων ήμουν πάντα πολύ σύντομος, θα σας πω. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αποσαφηνίσουμε προς τα ποια πορεία τραβάμε. Δηλαδή, τι είναι αυτό που θέλουμε. Εάν αυτό το γνωρίζουμε, ο πολιτικός πρέπει να το κολλήσει στον τοίχο όπως κολλάμε τον πίνακα ζωγραφικής. Για να σου δώσει και ο εκπρόσωπος σου, ο πρέσβης σου ή οποιοδήποτε και ο υπουργός ο ίδιος, εάν ο πρωθυπουργός το κάνει, να σου δώσει τη συνταγή για το πώς θα φτάσουμε να το πραγματοποιήσουμε. Οι συνταγές είναι πολλές. Οι δυνατότητες είναι τεράστιες. Οι συνεργασίες επίσης περιφερειακές και μη, αλλά και στη γειτονιά μας είναι επίσης μεγάλες. Γιατί έστω και μια πολεμική αντιπαράθεση θα καταλήξει κάποια στιγμή σε μια συνεννόηση. Αυτή τη συνεννόηση πρέπει να είσαι έτοιμος να την αντιμετωπίσεις. Πρέπει δηλαδή την ώρα που θα φέρθει η στιγμή να μην έχεις πρόβλημα να πεις ποια είναι η άποψή σου. Και για να ολοκληρώσω, θα έλεγα ότι θα πρέπει να έχεις μια διεκδικητική αντίληψη. Δεν μπορεί να μην έχεις διεκδικητική αντίληψη. Το αναφέρατε και πριν αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι αμφισβητείτε ότι έχουμε διεκδικητική αντίληψη ως χώρα δεν στην εποχή. Δεν το αμφισβητώ, αλλά η ιστορία δείχνει ότι θα έπρεπε το άριστη κοινωνία, αν δεν μπορούμε να την έχουμε, άριστη διπλωματία, αν δεν μπορούμε να την έχουμε, να την έχουμε ως καλύτερη διπλωματία. Δηλαδή, και εγώ ίδιος να ήμουν υπουργός εξωτερικών, θα ήθελα να μου λέγανε τις περιπτώσεις και τις προσπάθειες που πρέπει να κάνω για να την κάνω καλύτερη. Εγώ αυτό λέω. Δηλαδή, υπήρχε το διεκδικητικός σε ένα βαθμό, στη μία πλευρά, στην άλλη, σήμερα κτλ. Αλλά η δική μου αντίληψη είναι ότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο να την κάνουμε πιο διεκδικητική και να την κάνουμε και πιο αναγνωρίσιμη. Ο στόχος ενός λαού και μιας διπλωματίας πρέπει να είναι αναγνωρίσιμη. Δεν μπορεί, βεβαίως και αντιλαμβάνομαι, και το έγραψα αυτό πρόσφατα, έγραψα ότι τα περισσότερα στοιχεία από την διεθνή διπλωματία κινούνται μέσα σε ένα μυστικό πέπλο. Δεν γνωρίζεις τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Εμείς, έτσι όπως είμαστε, με την ιστορία που έχουμε, με τα προβλήματα που έχουμε, τα προβλήματα που έχουν αναπτυχθεί και που είναι αρκετά πια μεγάλα και που δημιουργούν κλειδονισμούς, θα έπρεπε να έχουμε αναγνωρίσιμη πολιτική και πιο διεκδικητική. Είπα, δεν είναι ότι δεν έχουμε ή δεν είχαμε, απλά το καλό πρέπει να γίνει καλύτερο. Κάτι τελευταίο. Ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό από την αρχή. Υπάρχουν ειλικρινείς φίλοι μεταξύ κρατών, μεταξύ λαών μπορεί να υπάρχουν, μεταξύ κρατών ή είναι μια κατάσταση δυναμική που μπορεί να αλλάξει μέσα σε ένα βράδυ? Όλα μπορούν να αλλάξουν. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση για καμία απολύτως σχέση στη διπλωματία. Θα πρέπει να υπολογίζεις ότι μπορεί να κοιμάσαι ήσυχος, αλλά πρέπει να ξυπνάς ανήσυχος. Σχεδόν ποτέ. Σε ορισμένες αποστολές είχα και ορισμένες αποστολές που ήταν ξεκούραστες αποστολές, αλλά και ορισμένες που ήταν πραγματικά επικίνδυνες και ιδιαίτερες. Δεν κοιμάσαι ήσυχος, δηλαδή ξυπνάς πάντα με την ανησυχία το τι μπορείς να κάνεις για την πατρίδα σου. Μάλιστα. Ελπίζω να είστε από εδώ και πέρα και της περιοχής μας πρέσβη. Σας φέραμε μία από τις καλύτερες, από τα πιο ωραία μπαλκόνια.
της Δυτικής Μακεδονίας. Ελπίζω φεύγοντας και από την αυριανή ομιλία να έχετε να κρατήσετε καλά πράγματα την περιοχή μας και να είστε πρέσβης της περιοχής μας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έτοιμα αυτό που λέτε στην ελληνική διπλωματική ιστορία, τρεις μεγάλοι πρέσβεις και διπλωμάτες ήταν η αναφορά μου, ο Σεφέρης, ο Ίων Δραγούμης και ο Άγγελος Βλάχος. Ο καθένας στον τομέα του, πρέσβης βέβαια και μάλιστα ο καθένας σε ένα τομέα που αναδεικνύει την ελληνική ιστορία και την ελληνική ταυτότητα. Επομένως αυτό με τιμά που λέτε και σας ευχαριστώ πολύ. Η Κεντρική Μακεδονία είναι μια μεγάλη υπόθεση για το μέλλον της Ελλάδος.